της εκπομπής. Γεια σας. Σήμερα η εκπομπή Οικαστική Δημιουργή θα σας παρουσιάσει δύο σημαντικά θέματα. Ένα θέμα έχουμε και θα σας το παρουσιάσουμε αμέσως τώρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την Γαλερία Ε, όπου 50 οικαστικοί του Συλλόγου Οικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειας Ελλάδας παρουσιάζουν μια πολύ σημαντική έκθεση. Και το δεύτερο θέμα που θα πάμε μετά, θα μεταβούμε έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, όπου εκεί έχουμε ένα λίγο διαφορετικό θέμα. Με την έννοια δηλαδή ότι θα δούμε και μια ζωντανή δημοπρασία έργων τέχνης. Είναι η γκαλερί του κυρίου Σταύρου Μυρονίδη, Αντικερή. Θα σας παρουσιάσουμε εξίσου εκεί και δύο και τρεις μάλλον πολύ σημαντικούς ζωγράφους, έργα τριών πολύ σημαντικών καλλιτεχνών που εκθέτουν στην γκαλερί του κυρίου Μυρονίδη. Έχω κοντά μου την κυρία Οικονομίδου, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ε. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κυρία Οικονομίδου. Και σήμερα έχουμε τα εγγένεια μιας πολύ σημαντικής έκθεσης του Συλλόγου Οικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειου Ελλάδος. Οικαστικών Τεχνών Βόρειου Ελλάδος. Είναι ο σύλλογος ονομαζόμενος ΣΚΕΝΤΒΕ, ο οποίος απαρτίζεται από πολλά μέλη. Και ορισμένα μέλη συγκεντρωθήκανε για να εκθέσουν τη δουλειά τους στο χώρο εδώ, στην αίθουσα τέχνης Ε, να δείξουν την καινούργια οικαστική τους δημιουργία. Είναι μεγάλη μου χαρά που φιλοξενώ αυτούς τους καλλιτέχνες. Έχουν μια δική τους δυναμική που νομίζω ότι θα τη χαρεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, βλέποντας τα έργα τους φυσικά. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και σημαντική κίνηση του χώρου μας. Συμμετέχουν και σπουδαία ονόματα. Αρκετοί καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ένα πολύ γερό background, ας το πούμε έτσι, στη δουλειά τους. Είναι ονόματα όπως ο Μαβίδης, ο Ζωγλοπίτης, ο Κουλακιώτης, ο Σταύρου, ο Παλιάν. Είναι ονόματα πολύ σημαντικά για τον οικαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία. Η έκθεση εγκαινιάζεται σήμερα. Ακριβώς. Και θα διαρκέσει. Θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, και έτσι θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να μπορεί ο κόσμος να την επισκεφθεί, να θαυμάσει τα ωραία έργα. Είστε καθημερινώς ανοιχτά? Ναι, κάθε μέρα, εκτός φυσικά από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή. Να δώσουμε την ακριβή διεύθυνση για να σας βρίσκουν οι φίλοι. Ευχαρίστω. Αλεξάνδρους Βόλου 7. Είναι στο κέντρο, όπως είπατε και πριν, της πόλης μας. Θα χαρούμε πολύ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Κι εγώ. Και να σε ευχηθώ πάντα τέτοιες επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο κύριος Παλιάν είναι κοντά μας. Είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Οικαστικών Καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος. Κύριε Παλιάν, σήμερα υπάρχει μια σημαντική έκθεση εδώ στο χώρο της γκαλερί Ε. Ναι. Για πείτε μας, πόσοι καλλιτέχνες συμμετέχουν? Μετέχουν 50 καλλιτέχνες από δύο έργα. Έχουμε δηλαδή μια έκθεση που συνολικά έχει ένα αρκετά ισχυρό δυναμικό. Με την έκθεση αυτή εγκαινιάζουμε ουσιαστικά και τη σειρά των εκθέσεων του Συλλόγου για το 2011. Για πείτε μας λίγο το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, αμέσως μετά, στις 11 Φεβρουαρίου, εγκαινιάζεται η έκθεση μινιατούρας, πάλι ομαδική, στην αίθουσα τέχνης Βλάσης, στα Λαδάδικα, όπου βεβαίως είναι ακόμη περισσότεροι οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν και με πολύ περισσότερα έργα. Εκεί συζητάμε για ένα δυναμικό καλλιτεχνικό, το οποίο θα μαζέψει έργα περίπου γύρω στα 200, ίσως και περισσότερα. Εκεί όμως η απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έργα να έχουν δεδομένες διαστάσεις, πάρα πολύ μικρές, 12x12. Αυτό διευκολύνει, θα έλεγα, και το χώρο. Και τον χώρο διευκολύνει, αλλά είναι και το είδος της έκθεσης που έχει πια ένα χαρακτήρα μινιατούρας. Εδώ η έκθεση είναι πιο ανοιχτή βέβαια και αυτές οι εκδηλώσεις είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής του Συλλόγου μας να έρθει πιο κοντά με τις αίθουσες τέχνης και όχι απλώς με πολιτιστικούς φορείς, με το Δήμο κλπ. Βέβαια, πέρα από αυτά, ο Σύλλογος έχει αρχίσει να υλοποιεί και κάποιους πάρα πολύ σημαντικούς του στόχους, που είναι να αποκτήσουμε επιτέλους γραφεία, κάτι που καταφέραμε να κάνουμε. Βρισκόμαστε ήδη στην φάση όπου εκτελούνται οι εργασίες μέσα και πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε έναν χώρο πολιτισμού δικό μας.
Και παράλληλα βέβαια προχωράει ο δεύτερος σημαντικός μας στόχος, που είναι να αποκτήσουμε φωνή. Ένα ηλεκτρονικό έντυπο λοιπόν, τριήμινο, το οποίο υπάρχει και διαπραγματεύεται, ψηλαφεί τα πολιτιστικά δρόμενα και ζητούμενα στο χώρο μας αλλά και γενικά. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Παλιάν, εκτός του ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες οικαστικούς της πόλης μας, τελευταία χρήστηκε και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Οικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειο Ελλάδος. Και παίρνω και εγώ την ευκαιρία να επεκταθώ λίγο. Κύριε Παλιάν, ο Σύλλογος πραγματικά ένας από τους πιο σημαντικούς που υπάρχουν στη χώρα μας. Έτσι, έτσι. Έτσι, με μεγάλες δραστηριότητες. Και πολύχρονη πορεία. Και κλείνουμε την τρίτη δεκαετία. Ναι. Θέλω και εγώ να σας συγχαρώ εκ μέρους της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Να, σε να έχετε καλή έτσι, πορεία. Και αυτά που μας είπατε πραγματικά είναι πολύ ευχάριστα. Να σε μια ερώτηση. Οι αρχές της πόλης, η δημοτική αρχή, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, είναι διατεθειμένη να συνδράμει όσον αφορά να λύσει κάποια προβλήματα χρόνια του Συλλόγου? Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν επαφές δηλαδή? Επαφές υπάρχουν πάντα εδώ και 30 χρόνια. Και οι υποσχέσεις πάντοτε υπήρξαν πάρα πολλές. Υλοποίηση για ουσιαστική βοήθεια στο Σύλλογο όμως δεν υπήρξε. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Γεγονός παραμένει όμως ότι εμείς δεν σταματάμε να έχουμε επαφές με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και φυσικά με το Δήμο, και έχουμε βάσιμους λόγους να ελπίζουμε ότι τώρα θα εντείνουμε τη σχέση μας με τη Δημοτική Αρχή και θα έχουμε τη δυνατότητα ίσως για κάποια ουσιαστικότερη έτσι, συνεργασία. Ας το ευχηθούμε, η καινούργια Δημοτική Αρχή, ο κ. Μπουντάρης, να δει με πολύ θετικό έτσι... Μακάρι. Μια οι εξαγγελίες του τουλάχιστον μιλάνε για μια μεγαλύτερη επαφή με τον πολιτισμό και την ουσία του. Ας δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει η υλοποίησή της. Κύριε Παλιάν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και να εγώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σημερινή εκδήλωση. Να είστε καλά, αν και από ό,τι φαίνεται η επιτυχία ήδη άρχισε να φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Γαλινός, ψηφιδογράφος, που παίρνει μέρος στη σημερινή έκθεση που γίνεται στην Γκαλερία Ε. Κύριε Γαλινέ, πώς βλέπετε μια τέτοια εκδήλωση στο κέντρο της πόλης? Έχει απήχηση? Πάντα μια ομαδική έκθεση είναι θετική από πολλές απόψεις. Γιατί μου θυμίζει τη δουλειά μου, την ψηφίδα. Άρα αν υποθέσουμε τελικά ότι όλα τα έργα αυτά αποτελούν από μια ψηφίδα ένα ολοκληρωμένο έργο. Όμως το ευχάριστο θα είναι να έρθει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη να δει, και όχι τα μέλη μόνο. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να βλέπουμε μεταξύ μας τι κάνουμε. Είναι καλό βέβαια να βλέπουμε ότι προοδεύουμε, έτσι, τι κάνει ο συνάδελφός μας, αλλά απ' την άλλη γίνουμε μετά σε μια πόλη ενός εκατομμυρίου και δεν έρχονται 100 άτομα, 200, 1000. Γιατί ένα εκατομμύριο είναι ελάχιστο, τίποτα δεν είναι, έτσι δεν είναι. Γιατί ανάγκη έχει αυτός ο κόσμος από ανέβασμα. Ψυχολογικό κυρίως, και στην παρούσα κυρίως, κατάσταση. Γιατί ακριβώς η ψυχολογία ανεβαίνει μέσω τελικά της αισθητικής πλευράς και διόδου. Θα ξεχαστεί, θα πει εδώ μέσα, θα ξεχαστεί. Θα δει άλλα πράγματα. Και ενδεχόμενα τελικά θα παρακινηθεί να συμπλέψει με αυτό που λέγεται αίσθηση, αυτό που λέγεται ομορφιά, με αυτό που λέγεται αισιοδοξία. Κύριε Γαλινέ, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Έχουμε κοντά μας τη γραμματέα του Συλλόγου Οικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειο Ελλάδος, την κυρία Σάνη Ιωάννα, η οποία είναι ζωγράφος και συμμετέχει στη σημερινή έκθεση. Για πες μας, Ιωάννα, με λίγα λόγια, τι περιμένεις από αυτή την έκθεση σήμερα? Περιμένω να δει ο κόσμος που θα περάσει την ποιότητα του Συλλόγου. Αυτό μόνο. Καταρχήν. Είναι βασικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο Σύλλογος απαρτίζεται από πολύ άξιους καλλιτέχνες και είναι η βασική εικόνα της πόλης μας. Και μάλιστα και μερικοί διάσημοι. Της Μακεδονίας. Βεβαίως. Έχουμε και μέλη τα οποία δεν εκθέτουν εδώ, γιατί είμαστε γύρω στα 287 μέλη, αρκετά. Έχουμε εν ενεργεία πολλούς καλλιτέχνες πανεπιστημιακούς, οι οποίοι ακόμα βρίσκονται στην Καλών Τεχνών, στη Σχολή Θεάτρου. Έχουμε καταξιωμένους καλλιτέχνες στο Σύλλογο και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και μια έκθεση και με αυτούς τους ανθρώπους που
έχουν πολύ καιρό να εκθέσουν τα έργα τους στο σύλλογό μας. Νομίζω ότι από αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα τα έργα είναι εξαιρετικά και αντιπροσωπεύουν τον κάθε καλλιτέχνη στην ολότητά του, τι έχει κάνει. Ιωάννα, θα γίνουν και μερικά εργαστήρια εδώ. Θα κάνουμε και εργαστήρια, ναι, όχι όλοι οι καλλιτέχνες, γιατί ο χώρος είναι για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επίσης, πέρα από τα εργαστήρια θα γίνουν ίσως και κάποιες εισηγήσεις με θεματολογία τα εικαστικά. Ευελπιστώ ότι θα πάνε και αυτές καλά σαν δραστηριότητες. Μακάρι να είναι όλα όμορφα. Ιωάννα, να σε χαρώ για την εκλογή σου στη γραμματεία του Συλλόγου. Να σε ευχηθώ καλή πορεία. Πολύ. Και σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη μας. Να είμαστε καλά και δυνατοί όλοι και εσείς και εμείς όλοι να είμαστε καλά σε αυτό το Σύλλογο, να ανέβει. Σίγουρα, το σίγουρο είναι αυτό. Αξία του. Λοιπόν, έχω κοντά μου την Καραμαλή Αφροδίτη, ζωγράφο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εικαστικών Καλλιτεχνών Βόρειο Ελλάδος. Αφροδίτη, για πες μου, συμμετέχεις και εσύ σήμερα εδώ, έτσι? Συμμετέχουμε στην Έψιλον μαζί με το ΣΚΕΤΒΕ. Είναι, αρχίζουμε την καλή χρονιά μας από εδώ. Βλέπω πάρα πολύ σημαντικά έργα των συναδέλφων. Καρποφορεί ο κόπος που κάναμε τόσα χρόνια. Να πούμε για τον κόσμο όσοι δεν γνωρίζουμε ότι ήσουν για πολλά χρόνια γραμματέας του Συλλόγου. Ήμουνα η προηγούμενη γραμματέας του Συλλόγου Καλλιτεχνών, ήμουνα και πιο πριν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με αλλά μεγάλη προσφορά. Εμείς όμως γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από τις διεθνείς mail art που έχω κάνει και τις διεθνείς εκθέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με τον Τίνο ήμασταν μαζί, πορευόμασταν σε όλη την πορεία την καλλιτεχνική της Θεσσαλονίκης. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας να δείξουμε διάφορα στυλ εκδηλώσεων και διαδικασίες για ανάπτυξη του χώρου μας και της εικαστικής κοινότητάς μας θα είναι πάρα πολύ σημαντική και οι πνευματικοί άνθρωποι νομίζω θα βοηθήσουν και θα σταθούν δίπλα μας, είτε λογοτέχνης είτε μουσική, για κοινές εκδηλώσεις. Εγώ ήθελα να σας πω ότι είχα μια πολύ μεγάλη επιτυχία με τα τμήματα ζωγραφικής των παιδιών που πήρανε χρυσά και αργυρά μετάλλια στη διεθνή, πέμπτη διεθνή Biennale της Ξάνθης ανάμεσα σε 11.980 παιδιά του κόσμου. Πολύ σπουδαίο. Και η προσφορά μου νομίζω τόσο ίσως με το καλλιτεχνικό μου έργο αλλά και με τη διδασκαλία μου στα παιδιά με έχει κάνει να είμαι πλήρης και να προσφέρω και στο ΣΚΕΤΒΕ και στους συναδέλφους και σε εσάς όλους που είσαστε κοντά μας ό,τι καλύτερο μπορώ, ό,τι καλύτερο μπορώ. Να σας ευχηθούμε καλή πορεία και στο μέλλον τέτοιες επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και πάντα δημιουργική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.